Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μαζί σας σήμερα σε μια έκτακτη εκπομπή που θέμα της έχει το παγκόσμιο κίνημα της νέας εποχής που σαρώνει τον πλανήτη σε ένα πλατή επίπεδο, σε ένα επίπεδο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και βεβαίως θρησκευτικό. Συνεχίσαμε να ακούμε για την νέα τάξη πραγμάτων, για νέα εποχή. Αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα. Κοντά μας έχουμε, δίπλα μου ακριβώς βρίσκεται ο πατέρας Ελευθέριος από την Ιερά Μονή του Αγίου Φανουρίου Κεφαλινίας και λίγο πιο δίπλα ο κύριος Σπυρίδωνας Νάκος, ο οποίος είναι ιεροκήρυξ, ιεραπόστολος και κατά κόσμο βεβαίως ιατρός. Έχετε απαρνηθεί το επάγγελμα? Ναι. Μάλιστα. Σας καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκαμε. Ήρθατε, κύριε Νάκο, νομίζω ότι έρχεστε από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Κάνετε και μια σειρά εκπομπών εκεί. Μάλιστα. Με τα ίδια θέματα, με θρησκευτικά θέματα. Ναι, με παρόμοια, ναι, με ελληνισμό και ορθοδοξία ασχολούμαι. Ως επιπλήστο. Και ναι, θα ήθελα καταρχάς πριν αρχίσει η εκπομπή να ευχαριστήσω τόσο εσάς προσωπικώς όσο γενικά τον τηλεοπτικό σταθμό Τηλετώρα για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Είναι χαρά μας να σας έχουμε εδώ, δεδομένου ότι η Τηλετώρα ασχολείται με θέματα και θρησκευτικά και βεβαίως και εθνικά. Και είναι προς τιμήν του σταθμού αυτό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Νάκο, να αρχίσουμε από εσάς και ο πατέρας Ελευθέριος κάνει κάποια παρέμβαση ίσως στη συνέχεια της συζήτησής μας. Ακούμε συνέχεια λοιπόν για αυτή τη νέα εποχή, για τη νέα τάξη πραγμάτων. Τι ακριβώς είναι και τι πιστεύετε εσείς ότι κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Μάλιστα. Καταρχάς, για να κατανοήσουμε το θέμα, πρέπει να πούμε ότι για να υπάρχει νέα εποχή πρέπει να υπάρχει και μια άλλη παλιά εποχή, ένεκα της οποίας ήρθε η νέα. Για να καταλάβουμε τη νέα εποχή πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η παλιά εποχή για τους νέο εποχήτας. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς δεν είναι νέα εποχή αυτή, για μας είναι νέα η παλιά. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η περίοδοι της ανθρωπότητος σε χοντρές γραμμές είναι τρεις. Η πρώτη περίοδος αρχίζει από τις δημιουργίες του κόσμου, δηλαδή από Αδάμ και Εύας, και τελειώνει τότε που πήρε ο άνθρωπος επάνω στο Θεοβάδι στον όρο Σινά το Μωσαϊκό νόμο. Αυτή η περίοδος είναι πρώτου Μωσαϊκού νόμου, περίοδος της πρώτης ανθρωπότητας. Από τότε που ο άνθρωπος πήρε τις 10 εντολές πάνω στο Θεοβάδι στο όρο Σινά δια του Μωυσέως, αρχίζει η δεύτερη περίοδος της ανθρωπότητος, η οποία τελειώνει τότε που ήρθε ο νυμφίος μας και Παντοκράτορ Ιησούς Χριστός στον κόσμο. Από τότε τελειώνει η περίοδος του Μωσαϊκού νόμου και αρχίζει η περίοδος του Ευαγγελικού νόμου. Ο Χριστός έφερε το Ιερό Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη δηλαδή. Όμως η τρίτη περίοδος που αρχίζει από τότε που ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο και τελειώνει συγχρόνως με την αναμενωμένη Δευτέρα Τρισένδοξη παρουσία του διαιρείται σε δύο υποδιαιρέσεις. Η μία υποδιαίρεση είναι από τότε που ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο, που η εποχή αυτή του Χριστού ονομάζεται εποχή του Ιχθύος, διότι Ιχθύς σημαίνει Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, τα αρχικά γράμματα, δια το λόγον αυτών και το έμβλημα των πρώτων χριστιανών ή το Ιχθύς, το ψάρι που λέμε, και τελειώνει περίπου το έτος 1962, έτος κατά το οποίο αρχίζει η νέα εποχή, έτος κατά το οποίο μπήκε η ανθρωπότητα στην λεγόμενη νέα εποχή του Ιδροχώου. Είναι η εποχή του θηρίου 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως, για την οποία μας ομιλεί ο Ευαγγελιστής της Αγάπης Ιωάννης. Μάλιστα. Και πότε μπήκαμε σε αυτή την εποχή, το 1962. Από το 1962. Μάλιστα. Γι' αυτό τώρα, όσο προχωρούμε προς τη συντέλεια της ανθρωπότητος, οι νεοεποχήτες οριάζουν, θέλουν να εμφανίσουν μια νέα θρησκεία, γι' αυτό κάνουν καταρχάς τον οικουμενισμό, και ενώνεται στον οικουμενισμό κάθε θρησκεία που υπάρχει στον κόσμο, η οποία θρησκεία είναι μέσα σε ένα παγκόσμιο συμβούλιο που λέγεται Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που εγώ θα έλεγα καλύτερα Παγκόσμιο Συμβούλιο Έωσφορο Εκκλησιών. Τι προσπαθεί να κάνει αυτή η εποχή? Καταρχάς, εκείνο το οποίο προσπαθεί να κάνει σε χοντρές γραμμές και γενικές, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι επιδιώκει αυτή η νέα εποχή την επίτευξη ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα συνταρακτικά γεγονότα σήμερα γύρω μας, γι' αυτό φλέγεται όλη η γη, και ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει είναι η δημιουργία ενός πανκράτους και μιας πανθρησκείας. Όμως ο μηχανισμός ενεργείας είναι ο εξής. Θέλουν οι σκοτεινές αυτές δυνάμεις, οι νεοεποχήτικες, οι γκουρουιστικές λεγόμενες, να επιτύχουν έναν πόλεμο ο οποίος καταρχάς θα είναι θρησκευτικός,
Δηλαδή, βλέπετε, αυτό ξεκίνησε εδώ στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στη μικρογραφία. Θα γίνει θρησκευτικός, θα πολεμάνε χριστιανοί εναντίον μουσουλμάνων και ούτω καθεξής, θρησκευτικός πόλεμος, από την άλλη μεριά θα είναι πόλεμος εθνικός, κράτος εναντίον κράτους. Με αντικειμενικό σκοπό, αφού γίνει αυτός ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, να εμφανιστεί μετά ο αρχηγός αυτός, ο λεγόμενος Μεϊτρέγια, ο αναμενόμενος μεσσίας της νέας εποχής, και να πει: ειρήνη λαοί, να τι κερδίσατε με τον πόλεμο ενός κράτους εναντίον κράτους. Δεν είναι καλύτερα όλη η γη να γίνει ένα κράτος, να μην έχουμε πολέμους κράτους εναντίον κράτους? Ναι, αλλά έχουμε περάσει παγκόσμιους πολέμους και δεν παρουσιάστηκε αυτό. Ναι, όμως αυτό είναι το νόημα της νέας εποχής. Αυτό είναι το νόημα της νέας εποχής. Και μετά να πούνε: δεν είναι οδυνηρό να πολεμάει μία θρησκεία εναντίον άλλης? Δεν κάνουμε όλη τη γη να έχει μία θρησκεία, να μην έχουμε θρησκευτικούς πολέμους? Και έτσι να κάνει την πανθρησκεία, αυτή την πανσατανολατρεία που θα λέγαμε, σε όλη τη γη, και όλη η γη να κυβερνάται από αυτόν τον λεγόμενο Αντίχριστο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι Μεϊτρέγια ο επωνομαζόμενος. Έχει ήδη εμφανιστεί, όχι όμως επισήμως, αναμένεται λίγαν επισήμως η εμφάνισή του από τις νεοεποχήτικες γκουρουιστικές δυνάμεις. Να πετύχει δηλαδή το πανκράτος και την πανθρησκεία, η οποία θα είναι πανσατανοθρησκεία, πανσατανολατρεία. Μάλιστα. Και από πού λέτε λοιπόν ότι υποκινείται όλο αυτό το ρεύμα? Όλο αυτό το ρεύμα υποκινείται από κάποιον αρχηγό, ο οποίος είναι αρχηγός της πιο μυστικής και της πιο σατανιστικής οργανώσεως του κόσμου, η οποία οργάνωση ονομάζεται Λευκό Αδελφάτο. Μάλιστα. Το Λευκό Αδελφάτο αυτό εδρεύει στην Καμπάλα. Και από εκεί αυτό προείσταται όλων των μασονικών, μασονικών στοών του κόσμου. Αυτό δίνει εντολές σε όλες... Επειδή μιλήσατε για γκουρού και από ό,τι κατάλαβα ενώνεται μαζί και τις θρησκείες αυτές, τις ινδουιστικές και όλα αυτά, και τους μασόνους, όλα μαζί. Όλα μαζί. Όλα αυτά μαζί σαρκώνονται σε αυτή την αδελφότητα που είπατε. Ακριβώς, πώς την ονομάσατε? Λευκό Αδελφάτο. Λευκό δίνει αδελφάτο. Εντολές να ενωθούν πρώτα οι θρησκείες, γι' αυτό έχουμε τον επάρατο οικουμενισμό. Mm-hmm. Βλέπετε που έχουμε δείξει σε άλλες εκπομπές τις συμπροσευχές της Ασίζης, της Σουψάλα, της Καμπέρα και αλλαχού. Προσπαθούν να ενώσουν όλες τις θρησκείες και να κάνουν μια πανθρησκεία. Και λένε τώρα οι σκοτεινές αυτές δυνάμεις ότι υπάρχει μετεμψύχωση, την οποία δεν δέχεται η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία όχι, κάποιες άλλες θρησκείες δεν έχουν. Ναι, όμως προσπαθεί η νέα αυτή γκουρουιστική θρησκεία να διδάξει στην ανθρωπότητα τη μετεψύχωση. Ότι δηλαδή η μία ψυχή βγαίνει από έναν άνθρωπο, πηγαίνει σε άλλον μέχρι να τελειοποιηθεί και όταν τελειοποιηθεί επιτυχαίνει το ιδεατό, τη θέωση δηλαδή. Μάλιστα. Θεοποιεί το εγώ. Θα δούμε, να δείτε με ποιο τρόπο σατανιστικό παρουσιάζουν οι σκοτεινές δυνάμεις στην εποχή. Θα δείτε ανθρώπους να χτυπιώνται κάτω, να σπαράσουν και να νομίζουν ότι θεοποιούνται. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ. Θα το δούμε. Απλώς ήθελα να πω ότι η Δύση βεβαίως επηρεάζεται από όλες αυτές τις θρησκείες της Ανατολής, αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεαστεί τόσο που ξαφνικά να ξεπηδήσει μια νέα παγκόσμια θρησκεία την οποία θα μπορέσουν να την εστερνιστούν να στερνιστεί όλη η ανθρωπότητα, δεδομένου ότι το θρησκευτικό συνέστημα είναι κάτι πολύ βαθιά ριζωμένο και δεν είναι εύκολο να ξεριζώσεις όλες τις παλιές. Ακριβώς εδώ είναι ο μηχανισμός ενεργείας τους. Ακριβώς γι' αυτό θέλουν τον παγκόσμιο πόλεμο, ούτως ώστε ο κόσμος να πει μετά: να τι είδαμε τον πόλεμο. Γιατί να πολεμάει μια θρησκεία εναντίον της άλλης? Πιστεύετε ότι είναι ο πόλεμος όσο δυνατό στοιχείο το οποίο θα μπορέσει να καθορίσει τα πράγματα? Σας είπα πριν ότι έχουμε ξαναβιώσει πολέμους. Ναι. Πάρα πολλούς, θα έλεγα. Η ανθρωπότητα δηλαδή είναι γεμάτη από πολέμους. Δεν είχαμε φτάσει όμως στη νέα εποχή. Δεν ήταν ποτέ αυτό το θλιβερό κατάδειγμα που υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Να βλέπουμε παραδείγματος χάρη όλα τα σημερινά κόμματα να εμφανίζονται σαν εποχήτικα. Ναι, πριν δούμε λοιπόν το βίντεο το οποίο έχετε με το ντοκουμέντο αυτό που έχετε, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στον πατέρα Ελευθέριου, γιατί κάτι νιώθω ότι θέλει να πει πάνω σε αυτό. Να μιλήσει και, και μετά κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγινε μια ανάλογη απόπειρα παγκοσμιοποίησης μέσω του κινήματος του ναζισμού στην Ευρώπη. Ναι. Που όμως τι κατάληξη είχε? Η οποία τελικά απέτυχε. Απέτυχε. Αλλά βλέπουμε ότι από τις δεκαετίες του 60 και 70 ο κατανοητικός τρόπος ζωής της Δύσης έφερε υπαρξιακό αδιέξοδο τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική, και οι οποίοι αντί να στραφούν, αντί να εγκαταλείψουν τον προτεσταντισμό και τον καθολικισμό, τις αιρετικές διαστροφές της Ορθόδοξης πίστης, αυτοί κατέληξαν στις σατανικής καταγωγής αρχαίες μυστηριακές θρησκείες και στις ανατολικές θρησκείες βουδισμού, ιδουισμού. Mm-hmm.
Και με απαρχή αυτό το, το κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο, αυτό στη συνέχεια γιγαντώθηκε στη δεκαετία του 70 και απέκτησε τη διάσταση μαζικού κινήματος που έχει διαβρώσει όλες τις κοινωνικές δομές του δυτικού κόσμου. Ναι, επειδή μιλήσατε και για σατανισμό, ή κάνω λάθος. Ναι, ουσιαστικά έχουν οι ανατολικές θρησκείες. Και επειδή μιλάτε για αντίχριστο και μίλησε προηγουμένως ο κύριος Νάκας πάνω σε αυτό. Δηλαδή όλοι αυτοί, θέλετε να πείτε, η έξαρση που υπάρχει έχει μέσα της και στοιχεία τέτοια, σατανιστικά. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Αφού το θηρίον της Ιεράς Αποκαλύψεως 666 είναι εκείνο το οποίο προείσταται αυτής της νέας εποχής. Το λέω αυτό γιατί μιλήσατε προηγουμένως για θρησκείες της Ανατολής, οι οποίες κάθε άλλο παρά στοιχεία σημαίνει μόνο για τις Ανατολές. Είπα για οικουμενισμό, που σημαίνει όλοι οι οικουμένες. Εντάξει, με την έννοια του ότι υπάρχει ο σατανάς με τις θρησκείες, υπάρχει σε όλες. Δηλαδή το καλό και το κακό συνυπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο. Και εμείς στη θρησκεία μας το αναγνωρίζουμε. Κοιτάξτε, η Ορθοδοξία μας όμως μπορεί να δέχεται την ύπαρξη του θηρίου της Ιεράς Αποκαλύψεως, όμως εμείς λατρεύουμε σαν Θεό τον νυμφίο μας και παντοκράτορα Ιησού Χριστό. Ενώ τώρα με την πανθρησκεία θα λατρεύουν σαν Χριστό τον νέο Χριστό, γι' αυτό λένε νέα εποχή. Μάλιστα. Θα πούνε δηλαδή ότι να τι έκανε ο χριστιανισμός μέχρι σήμερα, πολέμους έκανε, στερήσεις έκανε κτλ. Να καταργήσουμε την Ορθοδοξία και να φέρουμε τη νέα θρησκεία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να παρουσιαστεί και κάποιος πρόδρομος αυτής της θρησκείας. Ήδη έχει εμφανιστεί, είναι κάποιος επωνομαζόμενος Μπενζαμίν Κρέμ, Βενιαμίν Κρέμ δηλαδή, ο οποίος παίζει τον ίδιο ρόλο που έπαιξε ο Τίμης Ιωάννης ο πρόδρομος πρώτης εμφανίσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μάλιστα, και πού ζει ο Βενιαμίν. Αυτός περιφέρεται σε όλη την οικουμένη. Καταγωγής. Είναι εβραϊκής καταγωγής. Μάλιστα. Και ο δε Μετρέγια είναι Εβραίο-Πακιστανός. Ο Μετρέγια τι είναι. Ο Μετρέγια είναι κατά πάσα πιθανότητα εκείνος για τον οποίο μας ομιλεί ο Ευαγγελιστής Αγάπης Ιωάννης και τον ονομάζει Θηρίων 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως. Μάλιστα. Το προβάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να δούμε τώρα το βίντεο το οποίο... Το οποίο είναι πολύ συνταρακτικό, πολύ συγκλονιστικό. Έτσι. Θα δούμε λοιπόν το βίντεο και θα επανέλθουμε. Μπορεί κανείς μέσω της τάντρα γιόγκα, με μαγεία και με μέθοδο θεραπείας να φροντίσει, λένε, τις ανθρώπινες ανάγκες. Υπάρχει άποψη του προκαθημένου της Εκκλησίας των σατανιστών ότι η λευκή και η μαύρη μαγεία δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Αυτή η άποψη έχει τη ρίζα της στη δύναμη των αρχεγόνων θρησκειών που δεν έχουν καμιά σχέση με το Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η παράκρουση που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της τάντρα δυναμικής γιόγκα. Ο Τόιμπι είναι δάσκαλος της τάντρα γιόγκα στη Σκανδιναβία, συγκεκριμένα στη Δανία. Πιστεύει ότι με τη γιόγκα αποκτά κανείς τη δύναμη τη συσσωρευμένη από προηγούμενες ζωές. Πηδούν πάνω κάτω και με αυτόν τον τρόπο νομίζουν ότι συσσωρεύουν την ενέργεια της κουνταλίνη. Αποκτάνε εσωτερικές δυνάμεις και προσπαθούν να κάνουν μια συσσόρευση δύναμης της κουνταλίνης. Πιστεύουν ότι μπορεί με αυτή τη δύναμη να γίνεις κι εσύ ένα είδος Θεού.
Υπάρχουν και σημεία που γίνεται ένα σταμάτημα. Είναι η στατική γιόγκα. Προσπαθούν να αισθανθούν ένα αίσθημα ειρήνης και αυτοπραγμάτωσης. There's been glowing reports published giving credit to the gurus and their pseudo-psychological techniques, but neglecting to mention the thousands of cases of emotional and mental. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις εδώ που πηγαίνουν σε μια νεύρωση, σε μια ψυχοπάθεια, που οδηγούν ακόμα και σε αυτοκτονία. It is alarming to realize these dangerous techniques for enlightenment are being incorporated in psychotherapy. Είναι μια από τις πιο επικίνδυνες τεχνικές. Τη στιγμή που αισθάνεται κανείς τη δύναμη του φιδιού στη γιόγκα, όπως λένε αυτοί, τη τάντρα γιόγκα. Αυτή η στάση που παίρνει σποντιλική στήλη ευνοεί την διάνοιξη των κέντρων των καλουμένων σάγκρας, που σημαίνει κόμβη ενεργίας. Έτσι, εκτός του ότι οι δυνάμεις αυτές απελευθερώνονται με τη γιόγκα, αν γίνει κακή χρήση, έχουμε έκκληση ψυχικών διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται συχνά με μορφές δαίμονοκαταληψίας. Τα άτομα αυτά καταλαμβάνουν τελικώς από δαίμονες. Πολύ συχνά εμφανίζονται και επιληπτικές κρίσεις. Η πραγματική γιόγκα δεν οδηγεί, κατά την άποψη του καθηγητή, πάντοτε στο σεληνιασμό, στη δαιμονοκαταληψία, αλλά και στην υγιεινή του σώματος και σε μια απελευθέρωση. Δηλαδή, υπάρχει και κάποιο ωφέλιμο στοιχείο, λένε. Η αληθινή γιόγκα παναπεί στην πραγματικότητα, απελευθέρωση. Η γιόγκα δηλαδή που ξεκουράζει. Στην αρχή έτσι συμβαίνει, αλλά μετά, κάνοντάς τη για αρκετό χρονικό διάστημα, τα πράγματα αλλάζουν και το άτομο αρχίζει να χάνει τον εαυτό του και την ισορροπία του, την ψυχική. Το θείο η θεότης είναι το να είσαι θεός, λένε. Αυτό με φοβίζει περισσότερο. Αυτό είναι παραλληλισμένο στη βίβλο με το προπατορικό αμάρτημα. Λοιπόν, ο Γιόγκη με αυτόν τον τρόπο θέλει να εξελίξει τον εαυτό του προς το Θεό, να γίνει ο ίδιος Θεός. Στη θρησκεία των γκουρού, οι ισχυρότερες δυνάμεις απεικονίζονται με φίδια. Είναι εκπληκτικός ο παραλληλισμός αυτός της αρχαίας πτώσεως και του δόγματος του New Age και τον Γιόγκη. His books include the bestseller Peace, Prosperity and the Coming Holocaust. Δηλαδή, he explains that Hindu... ο Σατανάς είπε στον Παράδεισο, είσαστε θεοί. Σήμερα ο γκουρουισμός λέει στους νέους, στους ανθρώπους της γιόγκα, είσαστε θεοί. Είναι εκπληκτικός ο παραλληλισμός αυτός, της αρχαίας πτώσεως και του δόγματος του New Age. Το φίδι είναι το χαρακτηριστικό ζώο στην έκφραση της δυνάμεως των γκουρού. Στη θρησκεία των γκουρού, οι ισχυρότερες δυνάμεις απεικονίζονται σαν φίδια. Ενώ αντίθετα, στη βίβλο, το φίδι παρουσιάζεται ως ο Σατανάς. Στην Ινδία, στις γιορτές, παρουσιάζουν τις κόμπρες σαν κάποιες ισχυρές δυνάμεις του Σίβα. Συνήθως, στις γιορτές, σαγηνεύουν τα φίδια. Ο Σίβα έχει δυνάμεις ανανεωτικές και απελευθερωτικές για τον άνθρωπο. Στην Ινδία ο Σίβα παρουσιάζεται σαν θεά της ανανέωσης, αλλά και της καταστροφής επίσης. Συχνά καίγεται και μεταμορφώνεται σε ζώο, σε φωτιά ή σε φίδι. Αυτές είναι οι θεωρίες που περιέχονται στο είδος της γιόγκα που λέγεται κουνταλίνι γιόγκα. Η κουνταλίνι σημαίνει ενέργεια. Είναι συγκερασμός από όλα τα είδη της γιόγκα.
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γυμναστική, για πρωινό ξύπνημα. Σκοπός είναι δήθεν να ξυπνήσει την εσωτερική ενέργεια και να την ενισχύσει, και αυτό είναι το σκεπτικό για τους οπαδούς της γιόγκα. Αυτό πιστεύουν αυτοί, ότι μέσα στον οργανισμό είναι αποθηκευμένες μεγάλες εσωτερικές δυνάμεις που μπορούν να ξεμπλοκαριστούν και να ενεργοποιήσουν τη δύναμη του φιδιού. Εκτός από αυτό, το φίδι είναι και σύμβολο της σοφίας. Αντιθέτως στον Ιουδαϊσμό και στον Χριστιανισμό, το φίδι είναι σύμβολο του κακού, του δαίμονα, του καταστροφέα, του απατεώνα γενικώς. Είναι ένα βλαβερόν. Οι επιδράσεις στα παιδιά από τις διάφορες τάσεις της γιόγκα, αυτές που ονομάζουν στάσεις του φιδιού. Δηλαδή τα άτομα αυτά καταλαμβάνουν τελικώς από δαίμονες. Πολύ συχνά εμφανίζονται και επιληπτικές κρίσεις μαζί με αυτή τη δαιμονοκαταληψία. Η αληθινή γιόγκα θα πει στην πραγματικότητα απελευθέρωση. Μερικές φορές σου σταματάει και το ίδιο το σκεπτικό. Είναι άρα πάρα πολύ επικίνδυνη για την ψυχική ιδίως ισορροπία του ατόμου. Στην τελευταία του συνέλευση εδόθη ο εξής στόχος. Να κατακλειστεί όλος ο κόσμος από τον Ινδουισμό. Μάλιστα λοιπόν, παρακολουθήσαμε πραγματικά ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, όπως μας υποσχέθηκε ο κύριος Νάκος. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά, κύριε Νάκο, να έρθουμε λίγο εδώ στην Ελλάδα και να δούμε εδώ πώς είναι τα πράγματα και κατά πόσο αυτές οι σκοτεινές, όπως λέτε, δυνάμεις έχουν επηρεάσει ή έχουν διεισδύσει, δεν ξέρω. Δυστυχώς βρίσκονται και εδώ σε έξαρση. Ο αποκρυφισμός, η μαγεία, ο σατανισμός, η βία, τα ναρκωτικά, το έγκλημα, είναι όλα αυτά γεννήματα της νέας εποχής. Η οποία νέα εποχή, εκτός από το γεγονός ότι λέγεται υδροχοϊκή, όπως είπαμε, λέγεται και γκουρουιστική εποχή. Δηλαδή μέσω των γκουρού, δηλαδή, και μέσω αυτών που είδαμε στο συγκλονιστικό ντοκουμέντο ρεπορτάζ, νομίζουν αυτοί οι ταλέπορινοι εποχήτες ότι εξαγνίζονται και μέσω της μετεμψυχώσεως θεοποιούνται. Μάλιστα. Η ταλέπορη αυτή κατάσταση, η τρισάθλια θα μπορούσαμε να πούμε, στην οποία περιέρχονται, είναι πολύ ευχάριστη για αυτούς, διότι νομίζουν με αυτόν τον τρόπο αποκτούν δυνάμεις θεοποίησεως. Μάλιστα. Στην Ελλάδα συμβαίνει, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, δηλαδή, όχι τόσο συνταρακτικά όσο είδαμε εδώ, αλλά όμως έχουμε και εδώ αποκρυφιστικά γεγονότα, έχουμε μαγείες, έχουμε σατανισμούς, έχουμε βία, έχουμε ναρκωτικά, έχουμε εγκλήματα, έχουμε οικουμενισμό. Έχουμε δηλαδή τα πρώτα βήματα, όχι όμως δεν είναι τόσο η Ελλάδα μας ακόμη προωθημένη όσο... Μάλιστα. Και η νέα τάξη λοιπόν αυτή, η νέα εποχή στην Ελλάδα, σε τι επίπεδο βρίσκεται? Δυστυχώς, σε ποιους τομείς έχει εισχωρήσει, εκτός από αυτά που μας είπατε? Δυστυχώς έχει εισχωρήσει παντού. Θα τολμούσα να πω ότι με δυσκολία θα μπορούσε να βρεις κάποιο πολιτικό κόμμα να μην είναι ένα εποχήτικο. Παραδείγματος χάρη, δεν θέλω να πολιτικολογήσω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πω μόνο δύο λέξεις για όλα τα κόμματα, για να μην θεωρηθεί ότι υποστηρίζω κάποιο ή καταφέρομαι κατά ενός. Παραδείγματος χάρη, το σύμβολο του ΠΑΣΟΚ είναι ο ακτινοβόλος ήλιος. Αυτός ο ακτινοβόλος ήλιος είναι το σύμβολο του σατανά και υπάρχει σε όλες τις μασονικές στοές όπισθεν των καθισμάτων των λεγόμενων ηγουμένων των μασονικών στοών, των λεγόμενων σεβασμιωτάτων. Στις παραστάσεις του Αντιχρίστου, του θηρίου δηλαδή της Ιεράς Αποκαλύψεως, υπάρχει ο ήλιος αυτός επί ενός ώμου. Μάλιστα. Του Αντιχρίστου. Μισό λεπτό. Και πιστεύετε ότι η επιλογή λοιπόν αυτού του ήλιου που συμβολίζει τόσο τέτοια πράγματα ήταν μια συνειδητή επιλογή? Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνειδητή από όλους. Μπορεί να είναι από ορισμένους και οι άλλοι να είναι τα θύματα.
εν αγνία. Γι' αυτό εμείς λέμε ορισμένα πράγματα, για να τα γνωρίσουν και αυτοί που διατηρούν εν αγνία, που ευρίσκονται εν αγνία, αλλά και πολύ περισσότερο ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός, ο οποίος οδηγείται σε μια νέα εποχή, ενώ νέα εποχή για μας Ορθόδοξους είναι η εποχή του Χριστού μας. Από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και έφερε, μάλλον έγινε η γέφυρα επικοινωνίας του Θεού Πατρός από την Αγία Τριάδα, έγινε ο Ιησούς Χριστός η γέφυρα επικοινωνίας του Θεού Πατρός και του εκπεπτωκότος ανθρώπου. Γι' αυτό όταν γεννήθηκε ο Χριστός μας, άγγελοι μεταποιημένων έψαλαν το δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Ναι. Την ειρήνη που έφερε ο Χριστός στον κόσμο είναι η ειρήνη μεταξύ του ανάρχου αυτού Πατρός και του εκπεπτωκότος ανθρώπου. Αν όλοι οι άνθρωποι της γης έχουμε ειρήνη με τον πλάστη μας και με τον δημιουργό μας, αυτομάτως θα έχουμε και ειρήνη μεταξύ μας. Η ειρήνη δεν είναι αυτή την οποία επικαλούνται οι νεοεποχείτε, που λένε δεν έχουμε ειρήνη, βγαίνουν με πλακάτ και λένε ότι είναι ειρηνιστέ, τη στιγμή που δεν έχουν ειρήνη με τον πλάστη μας και με τον δημιουργό μας. Έρχεται τώρα η νέα εποχή και χρησιμοποιεί το ουράνιο τόξο, το οποίο ουράνιο τόξο έχει αυτά τα διάφορα χρώματα, τα οποία συμβολίζουν τη γέφυρα η οποία ενώνει πάλι τον εκπεπτωκότα άνθρωπο με τον Θεό της νέας εποχής, τον Αντίχριστο. Βλέπω εκεί όμως έχετε και άλλα κόμματα. Βλέπω ναι, βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, ας πάμε στη Νέα Δημοκρατία, για να μην θεωρηθεί ότι μεροληπτώ. Η Νέα Δημοκρατία έχει σαν σύμβολο της την Κέουσα Δάδα, η οποία Κέουσα Δάδα είναι του ψευδοθεού Μπαθομέτ, ο οποίος Μπαθομέτ είναι ο θεός των μασόνων. Στην γλώσσα των νεοσφοριστών ονομάζεται Χίρ της Δόξας αυτή η Δάδα και είναι από τα πιο επίσημα σήματα των νεοεποχητών. Την κρατά αυτή τη Δάδα το άγαλμα της ελευθερίας που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα άγαλμα της μασονίας το οποίο έκαναν δώρο οι Γάλλοι μασόνοι στους μασόνες Αμερικής. Εγώ θέλω να μου πείτε, κύριε Νάκο, την άποψή σας. Ξαναρωτάω. Μάλιστα. Ήταν συνειδητή η επιλογή των ιδρυτών των κομμάτων αυτά τα σύμβολα ή πιστεύετε ότι ήταν υποκινούμενο? Εγώ πιστεύω ότι σε ορισμένα άτομα, ειδικά επικεφαλής ευρισκόμενα, ήταν συνειδητά. Άλλα όμως άτομα τα οποία διείζαν στα κόμματα μπορεί να μην έχουν ιδέα τι τους. Μάλιστα. Μήπως όμως συμβαίνει και με τα σύμβολα ότι συμβαίνει με τις λέξεις? Γιατί οι λέξεις είναι λέξεις και εμείς τους δίνουμε κάποιο νόημα. Και αυτομάτως γίνονται κακές ή γίνονται καλές. Κοιτάξτε, έτσι και τα σχήματα, τα τετράγωνα, σύμβολο, τα τρίγωνα, κοιτάξτε, οι κύκλοι, ναι, η δάδα, είναι κάποια σχήματα, έτσι, είναι σχήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε, τους προσδίδουμε μια ιδιότητα, ακριβώς, καλή, κακή κτλ. Θέλω να πω, μήπως είναι μια τυχαία επιλογή σχημάτων, όχι, και όχι, όχι, δεν κρύβεται γιατί, πίσω από αυτό. Γιατί είναι για όλα τα κόμματα. Ας πάμε και στο Συνασπισμό ακόμα, που θεωρείται κόμμα της αριστεράς και της πρόοδου. Βλέπουμε ότι έχει σαν σήμα τον πεντάκτινο αστέρα, όπου είναι η παράσταση του ιδίου του Σατανά και είναι γνωστός αυτός ο πεντάκτονος αστέρας σαν το πρωινό αστέρι. Δηλαδή το λένε αυτή Στέλα Ματουτίνα, που σημαίνει πρωινό αστέρι, το οποίο φέρνει την ιό, δηλαδή φέρνει την πρωία. Και πρωία για αυτούς είναι ο αιωσφόρος που θα έρθει. Μάλιστα. Καταλάβατε. Έχετε, επειδή βλέπω ότι κάνετε κάποιο αγώνα για να γίνουν γνωστά στον κόσμο όλα αυτά που λέτε, έχετε κάνει κάποια κρούση στα πολιτικά κόμματα πάνω σε αυτό? Κρούση όχι. Μέσω εκπομπών έχω κάνει. Μάλιστα. Όπως τώρα καλή ώρα στην Αθήνα, είναι η πρώτη εκπομπή που κάνω και είναι προς τιμή σας αυτό, επειδή έτυχε να βρεθώ εδώ. Πολύ. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνω γύρω από αυτό το θέμα και πρέπει να ενημερωθεί ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός, ούτως ώστε αν θέλει να ακολουθήσει αυτό, τουλάχιστον να έχει συνείδηση, να ξέρει τι ακολουθεί, να μην πλανάτε. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά την πολιτική. Μάλιστα. Όσον αφορά το θρησκευτικό, πιστεύω, βλέπουμε ότι δυστυχώς ο οικουμενισμός, ο οποίος είναι ένα τμήμα της νέας εποχής, στο θρησκευτικό τομέα, ήδη βρίσκεται σε μεγάλη εξέλιξη. Ακόμη και στην πατρίδα μας. Μάλιστα. Να μας πει και λίγο ο πατέρας Ελευθέριος την άποψή του πάνω σε αυτά. Επίπεδο, για το θρησκευτικό επίπεδο. Το κίνημα της νέας εποχής, δεν έχουμε τον χρόνο ίσως για να αναπτύξουμε ίσως εκτενέστερα, αλλά το κίνημα της νέας εποχής και η νέα παγκόσμια τάξη, δηλαδή το κίνημα της παγκόσμιας ενοποίησης πολιτικής, θρησκευτικής, οικονομικής, υλοποιεί ακριβώς τις προφητείες της Αποκάλυψης για το παγκόσμιο κράτος του Αντίχριστου, του ενός παγκόσμιου ηγέτη, ενός παγκόσμιου δάσκαλου και καθοδηγητή, τον οποίο ήδη επικαλούνται, ενός νέου Χριστού ίσως, που με τις παγκόσμιες αλλαγές, που ήδη τις βλέπουμε μπροστά μας, η πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας,
η χρήση του, του αριθμού 666, ειδικά στο επίπεδο των οικονομικών συναλλαγών, ναι, με τους γραμματούς κώδικες και, και όλα αυτά. Ναι, έχει διεισδύσει παντού. Οδηγούν, ναι, ακριβώς επικαλούνται, ότι θα φέρουν μια νέα χρυσή εποχή, ότι θα αναγεννήσουν τον πλανήτη, ότι θα αντιμετωπίσουν τα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα. Ναι. Ναι. Αλλά ουσιαστικά τίποτα από αυτό δεν θα γίνει. Αντίθετα, όλα τα προβλήματα, το πρόβλημα του τρίτου κόσμου, της παγκόσμιας ειρήνης, του περιβάλλοντος, βλέπουμε να παίρνουν αρνητική πορεία, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τον Τριαδικό Θεό, από την ελληνοορθόδοξη πίστη, και έχει στραφεί στη θεοποίηση του εγώ του, που είναι και το κέντρο της νέας εποχής, και ψάχνει, αναζητεί απεινωσμένα ένα μεσία, ένα παγκόσμιο μεσία και ένα παγκόσμιο σύστημα που θα του εξασφαλίσει την υλική, την επίγεια ζωή, ενώ ουσιαστικά ο μεσίας έχει έρθει, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και έχει υποσχεθεί, σε αντίθεση με τον επίγειο παράδεισο που υπόσχεται η νέα εποχή, έχει υποσχεθεί τον ευουράνιο παράδεισο, την νέα χτίση που σύντομα, ίσως και στο τέλος της δεκαετίας του 90, θα δούμε μπροστά μας. Εσείς τι προβλέπετε λοιπόν με την... με τον νέο αιώνα τώρα, με το 2000, πώς βλέπετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα? Ναι, είστε αισιόδοξοι, είστε απεσιόδοξοι? Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, χαιρόμεθα και αγαλιόμεθα, διότι εγγίζει η απολύτρωση Σιμών. Προβλέπεται λίγαν συντόμως να έχουμε τη Δευτέρα Τρισένδοξη παρουσία του νυμφίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος θα συντρίψει εν ρηπείο οφθαλμού και θα καταργήσει τον εποχήτικο αυτό κράτος του θηρίου της Ελλάδας Αποκαλύψεως. Θα έρθει η Δευτέρα Τρισένδοξη παρουσία. Μόνο που δεν θα σωθούν όλοι. Έτσι όπως με τοποθετήσατε, ο σώζον εαυτό σωθείτε. Όποιος θέλει, μόνος δεν μπορεί να σωθεί κανείς, συν Θεό. Όσοι υποταγούν στο παγκόσμιο αυτό κράτος, στο παγκόσμιο αυτό οικονομικό σύστημα, και ουσιαστικά πέσουν σε άρνηση της πίστης του Χριστού, αυτόματα χάνουν, θέτουν τον εαυτό τους εκτός της πράνοιας βασιλείας. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, για τις οποίες έχει γίνει τόσο μεγάλος θόρυβος. Καταλάβατε, για να σφραγίσει ο αρχηγός της νέας εποχής, ο λεγόμενος Αντίχριστος, για να σφραγίσει τους δικούς του. Όσοι πάρουν λοιπόν τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, θα συνταχθούν με τον Αντίχριστο στη νέα εποχή. Όσοι την αρνηθούν, θα συνταχθούν με τον Παντοκράτορα Ιησού Χριστό και θα είναι η μακάρη της βασιλείας του Θεού. Έρχονται άλλοι διωγμοί, δηλαδή κάποτε ήταν οι διωγμοί των Ρωμαίων και τώρα έχουμε, λέτε, τους ηλεκτρονικούς διωγμούς, πιστεύετε? Εξάλλου έχουμε και την αναβίωση του Ρωμαϊκού κράτους, που είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Όπως ακριβώς λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, πολλοί πατέρες, ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, εξηγούντας την Ιερή Αποκάλυψη και τις γραφές, ακριβώς ο Αντίχριστος θα στηριχθεί στην αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στην οποία βλέπουμε τα γεωγραφικά της και πλαίσια στη σημερινή Ενωμένη Ευρώπη. Αλήθεια, με ενδιαφέρει να ξέρω τη δική σας. Είναι ο πυρήνας της νέας παγκόσμιας τάξης. Άποψη, κύριε Νάκο. Δηλαδή, θα είναι τώρα κοντά, θα το προλάβουμε, θα το δούμε κι εμείς, ή όχι? Είναι πολύ κοντά, σύμφωνα με τα σημεία των καιρών. Πάρα πολύ κοντά, και πολύ καλά έκανε την παρατήρηση ο πατήρ Ελευθέριος εδώ, ο οποίος μίλησε για την Ενωμένη Ευρώπη. Και για να αποδείξουμε πόσο δίκιο έχει σε αυτά που είπε, ας δούμε ποια είναι η σημαία της Ενωμένης Ευρώπης. Η σημαία αποτελείται από μασονικές πεντάλφες. Τα αστέρια είναι πεντάλφες. Οι οποίες μασονικές πεντάλφες. Είναι και αστέρια όμως. Δεν είναι ακριβώς αστέρια. Δεν, είναι, δεν έχουν καμιά σχέση με την Ορθοδοξία. Θα έπρεπε να είναι οκτάκτηνα, δύο σταυροί. Μάλιστα. Για να είναι Ορθόδοξα. Αυτό το πεντάκτηνο αστέρι είναι ένα σατανικότατο σύμβολο, όπως είναι η Εξάλφα, το αναστραμμένο τρίγωνο και πάρα πολλά άλλα, τα οποία δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε τώρα. Δυστυχώς είστε... τα οποία συμβολίζουν τον Παθομέ και τα λοιπά. Είστε και οι δύο ανεξάντλητοι και δυστυχώς ο χρόνος και μας ανεξάντλητο. Πιέζει. Μόνο θα σας πω για να ξέρουμε ποια σημαία προβλέπεται ήδη να αντικαταστήσει τη γαλανόλευκη ελληνική σημαία μας. Προβλέπεται να αντικαταστήσει η σημαία της ΕΟΚ, η οποία αποτελείται από πεντάλφες μασονικές, οι οποίες έχουν κυκλικό σχήμα, δεν είναι τυχαίο αυτό, συμβολίζουν τον Όφη, τον αρχαίο Όφη του Παραδείσου που είχαμε δει και στο ρεπορτάζ, πως κυκλικός περιβάλλει ολόκληρη τη γη, γι' αυτό είναι κυκλικές, και οι μασονικές πεντάλφες συμβολίζουν με δύο λόγια, θα πούμε, το εξής. Καταρχάς, συμβολίζουν η κάθε γωνία την μία αίσθηση. Έχουμε λοιπόν πεντάλφα, πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Μάλιστα. Συμβολίζουν ότι ο Αντίχριστος εχμαλωτίζει τον άνθρωπο διαμέσου των πέντε αισθήσεων. Αμαρτάνει ο άνθρωπος δηλαδή με όλες τις αισθήσεις. Με την όραση, με την ακουή κλπ. Λοιπόν, και δεύτερον, συμβολίζει τον Αντίχριστο της Ιεράς Αποκαλύψεως, ο οποίος έχει ανοιχτά τα χέρια και ανοιχτά τα πόδια και πέμπτη κορυφή την κεφαλή να αγκαλιάσει και να καταπνίξει ολόκληρη την ανθρωπότητα.
με το νέο ηλεκτρονικό φακέλωμα, με τις νέες ηλεκτρονικές κάρτες, με το παγκόσμιο αυτό σύστημα, τον εποχήτικο. Μάλιστα. Και ναι, να κλείσουμε. Να κλείσουμε, ναι. Πείτε μου. Για να δώσουμε μια επιγραμματική διάσταση, ας πούμε, του πόσο κοντά είμαστε στα αναμενόμενα. Να πούμε ότι ήδη το πρόσωπο αυτό, ο Μετρέγια, ο υπονομαζόμενος Χριστός της Νέας Εποχής, ο ψευδομεσσίας, ο παγκόσμιος ψευδομεσσίας, ήδη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ήδη είναι αποδεκτός από όλες τις παγκόσμιες πολιτικές προσωπικότητες. Ήδη έχει συναντηθεί με μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Γκορμπατσόφ, και φημολογείται ότι και η Περεστρόικα είναι επινόηση του Μετρέγια, του παγκόσμια του ψευδομεσσία. Και όλες οι παγκόσμιες αλλαγές της δεκαετίας του 80 και μετά αποδίδονται στην παρασκηνιακή δική του δραστηριότητα. Να σημειώσουμε ότι έχει κάνει 100 περίπου δημόσιες εμφανίσεις από το 1992 μέχρι το 1996 σε κλειστούς κύκλους, και προωθείται, ας πούμε, στην παγκόσμια σκηνή συστηματικά. Μάλιστα. Και αναμένεται μέσα στο 96 με 97 η επίσημη παγκόσμια διακήρυξή του. Ίσως στα πλαίσια μιας μεγάλης press conference στον ΟΗΕ, μιας μεγάλης... Μάλιστα. Παρουσίαση τέλος πάντων, μια παγκόσμια παρουσίαση. Δυστυχώς πρέπει να σας διακόψω. Πηγαίνοντας να πούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Το πιο σπουδαίο να πούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εποχή. Μόνο σύντομα, παρακαλώ. Με δύο λέξεις. Γιατί την εποχή. Με δύο λέξεις. Γιατί την εποχή προσπάθησε με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να τη φέρει και ο Χίτλερ. Γι' αυτό είχε σαν σύμβολο την λεγόμενη σβάστικα, τον σταυρό εκείνο, τον αγγελωτό. Και εδώ χρησιμοποιούν τώρα τον ανεστραμμένο σταυρό, που έχει μεγάλη σημασία, αλλά δεν έχουμε χρόνο να τον αναπτύξουμε. Εμείς, σαν Ορθόδοξοι Έλληνες, πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, να κηρύξουμε παντού ότι το κίνημα της νέας εποχής είναι κίνημα του θηρίου 666 σειράς αποκαλύψεως, να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι σημαίνει νέα εποχή, ότι σημαίνει εποχή του Αντιχρίστου, και όσοι θέλουν να συνταχτούν με τον Αντίχριστο, δικαίωμά τους είναι, αλλά να συνταχτούν τουλάχιστον οι άνθρωποι εν γνώση τους, όχι εν πλάνη. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Δυστυχώς σας πίεσα λίγο τελευταία, γιατί ο χρόνος μας τελείωσε. Καταχρηστικά δεν κάναμε ούτε διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση που πρέπει να σας κάνουμε, και πρέπει να σας πούμε ότι αυτό το ντοκουμέντο ρεπορτάζ που σας δείξαμε είναι ένα από πάρα πολλά, τα οποία δεν είχαμε χρόνο να σας τα δείξουμε. Υπάρχει σε μια μελλοντική εκπομπή που θα είστε πάλι στην Αθήνα, με χαρά να σας φιλοξενήσουμε, να δούμε κάποια επιμέρους θέματα και να μας αναλύσετε με περισσότερες λεπτομέρειες στο όλο θέμα. Τώρα απλά πήραμε μια πολύ μικρή γεύση. Κυρίες και κύριοι, ήταν λοιπόν μια έκτακτη εκπομπή για τη νέα τάξη πραγμάτων. Ελπίζω να πληροφορηθήκατε κι εσείς κάποια πράγματα και να σας φωτίσαμε αρκετά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.